Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι αλλοί της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, μετά από σύσκεψη που είχαν στην Επανομή, στα Βασιλικά και στον ευρύτερο κάμπο του Αθεμούντα, παραδείγματος χάρη Γαλάτιστα, συγκεντρώνουν τα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών και προχωράμε σε συντονιστικό για ώστε να μπορέσουμε να κατεβάσουμε και από εκεί και πέρα θα δούμε τι μελιγενέστε. Συντονιζόσαστε και πανελλαδικά. Συντονιζόμαστε και πανελλαδικά, έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή αντίσταση απέναντι στα αντικυβερνητικά νομοσχέδια. Συνεχίζουμε εδώ στη μάζοξη που κάνουμε μπροστά στον αγροτικό συνεταιρισμό, να έρχονται τρακτέρ όλη την ημέρα και αύριο ακόμα θα είναι η μέρα συσπήρωσης και μετά θα αποφασίσουμε περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθήσουν. Ζητάμε το χαμηλό κόστος παραγωγής που μας απασχολεί, το κύριο και βασικό είναι το κόστος παραγωγής, είναι η κατάργηση της ρήτρας προσαρμογής και το ΑΤΑΚ, τα ενοικιαστήρια. Ποια είναι η κατάσταση που ζουν εδώ οι αγρότες της περιοχής σας? Η κατάσταση της αγρότες της περιοχής μας, όπως και σε κάποια χωριά και σε όλα τα χωριά, είναι... Να σας πω ένα παράδειγμα, ότι σιγά σιγά εγκαταλείπουν το επάγγελμα και ασχολούνται με άλλες δουλειές. Άμα το βάλουμε αναλογικά, ότι πριν μια δεκαετία οι αγρότες ήταν τουλάχιστον 10 με 15% περισσότεροι. Όσο περνάνε τα χρόνια βλέπουμε να εγκαταλείπουν το επάγγελμα, γιατί δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο υψηλό κόστος παραγωγής και στα υψηλά κοστολόγια που έχουμε για να καλλιεργήσουμε τη γη. Ποιοι ευθύνονται για όλα αυτά? Ευθύνη για αυτή την ερήμωση των χωριών μας έχουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και οι ΚΑΠ που ακολουθούν την ΚΑΠ, την ευρωπαϊκή πολιτική της ΚΑΠ, με αποτέλεσμα να συρρυκνώνεται η αγροτιά. Το θέμα είναι να παλέψουμε να μείνουμε στον τόπο μας.